Αβακούμ, κεφάλαιο πρώτο. Μήνυμα του Θεού που δόθηκε στον προφήτη Αβακούμ. Θρήνος του προφήτη για την αδικία που υπάρχει στη χώρα. Ως πότε, Κύριε, θα σου φωνάζω για βοήθεια και εσύ δεν θα με ακούς? Σου κράζω για την αδικία που επικρατεί, μα εσύ δεν επεμβαίνεις. Γιατί κάνεις να βλέπω τόση ανομία? Γιατί παρατηρείς τη δυστυχία χωρίς να κάνεις τίποτα? Καταστροφή και βία με τριγυρίζουν. Παντού φιλονικίες και διαμάχες. Οι νόμοι μοιάζουν αδρανείς. Επικρατεί η αδικία. Ο ασεβής δικαιώνεται σε βάρος του αθώου. Οι αποφάσεις των δικαστών είναι διεστραμμένες. Η απάντηση του Θεού. Οι Βαβυλώνιοι έρχονται. Ο Κύριος απαντάει: «Στρέψτε το βλέμμα σας στα έθνη και κοιτάξτε. Θα τα χάσετε, γιατί κάτι στις μέρες σας θα συμβεί που δεν θα το πιστεύατε αν κάποιος σας το διηγόταν. Ξεσηκώνω τους Βαβυλώνιους εγώ, αυτό το έθνος το σκληρό και αδίστακτο, που διασχίζει όλη τη γη γυρεύοντας να κατακτήσει ξένες χώρες. Είναι φοβερή και τρομερή. Νόμος τους είναι το ισχυρότερο το δίκαιο. Ταχύτερα και από τις λεοπαρδάλες τα λογά τους, και από τη λύκη μες τη νύχτα αγριότερα τα λογά τους υπεύουν. Έρχονται από μακριά οι καβαλαρέοι τους, ορμητικά πετούν σαν τον αετό που ρίχνεται στη γεία του. Έτσι κι αυτοί ορμούν στη λαιλασία. Πίσω τους δεν κοιτούν, συνάζουν εχμαλό τους σαν την άμμο. Τους βασιλιάδες κοροϊδεύουν, τους κυβερνήτες περιγελούν. Κανένα φρούριο δεν τους εντυπωσιάζει. Φτιάχνουν κάθε φορά ανάχωμα και εύκολα το κυριεύουν. Όλα τα σαρώνουν όπως ο άνεμος και προχωρούν πιο πέρα αυτοί οι ένοχοι που έχουν την ισχύ τους για Θεό. Παράπονο για την τυραννία των Βαβυλωνίων. Κύριε, εσύ δεν είσαι ανέκαθεν ο Άγιος Θεός μας? Δεν θα πεθάνουμε. Κύριε, εσύ κάλεσες τους Βαβυλώνιους να εκτελέσουν την απόφασή σου. Εσύ προστάτη μας, τους όρισες να μας τιμωρήσουν. Τα μάτια σου είναι τόσο καθαρά που δεν μπορούν το κακό να ανεχθούν ούτε την καταπίεση. Πώς τότε βλέπεις τους ληστές να εγκληματούν και δεν μιλάς, όταν καταβροχθίζει ο ασεβής τον δικαιότερό του και κάνεις τους ανθρώπους σαν τα ψάρια της θάλασσας, σαν τα ερπετά που δεν έχουν κανέναν για οδηγό τους? Οι Βαβυλώνιοι συλλαμβάνουν με το αγκίστρι τους λαούς, τους σέρνουν μες στο δίχτυ τους και χαίρονται γι' αυτό και ευχαριστιούνται. Γι' αυτό θυσιάζουν στα δίχτυα τους και καίνε θυμίαμα μπροστά τους, γιατί με αυτά εξασφαλίζουν την τροφή τους, τροφή που είναι γευστική και πλούσια. Άραγε, είναι αυτός ο λόγος που τραβούν πάντα το ξύφος και που εξοντώνουν δίχως λύπη τους λαούς? Αβακούμ, κεφάλαιο δεύτερο. Η απάντηση του Θεού. Το δίκαιο υπερισχύει. Εγώ είπα, θα πάρω θέση. Θα σταθώ στη σκοπιά μου και στην πολεμίστρα μου και θα προσμένω για να δω τι θα μου πει ο Θεός για να πω. Και ποια θα πρέπει απάντηση να δώσω στο παράπονο που διατύπωσα. Και μου αποκρίθηκε ο Κύριος. Αυτό που τώρα σου αποκαλύπτω, γράψ' το σε πλάκες με καθαρή γραφή, έτσι που όλοι να το διαβάζουν εύκολα. Αυτό που σου αποκαλύπτω δεν θα εκπληρωθεί αμέσως, σίγουρα όμως κάποτε θα πραγματοποιηθεί. Περίμενε με υπομονή ως ότου να συμβεί. Γράψε λοιπόν τώρα. Αυτός που είναι άπιστος θα καταστραφεί. Αυτός όμως που μου είναι πιστός και πράττει το δίκαιο θα ζήσει. Πράγματι, όποιος καυχαίται ότι είναι απατεώνας, αυτός ο άνθρωπος ο αλαζονικός ποτέ δεν μένει ήσυχος. Ακόμη και αν ανοίξει το στόμα του σαν τον Άδη ή είναι σαν το θάνατο αχόρταγος, ακόμη και αν καταπιεί όλα τα έθνη το ένα μετά το άλλο. Απειλές ενάντια στον καταπιεστή των λαών. Όλα τα έθνη θα απαγγείλουν ενάντια στον κατακτητή τους περιφρονητικά υπονοούμενο. Θα πούν: αλίμονος εκείνον που μαζεύει ότι δεν του ανήκει. Αλήθεια, ως πότε? Και τον καθένα τον μεταχειρίζεται σαν οφειλέτη του. Θα ξεσηκωθούν ξαφνικά οι πιστωτές σου. Θα ξυπνήσουν αυτοί που καταπίεσες και θα σε λαιλατήσουν. Έθνη, εσύ λαιλάτησες πολλά.
διέπραξες φόνους και αδικίες σε τόσες χώρες ενάντια στους κατοίκους τόσων πόλεων. Γι' αυτό κι όλοι οι άλλοι λαοί θα λαϊλατήσουν εσένα. Θα πούν, αλίμονος εκείνον που μαζεύει κέρδη παράνομα για την οικογένειά του και φτιάχνει τη φωλιά του ψηλά για να γλιτώσει από το αρπακτικό το χέρι. Και πράγματι, τα σχέδιά σου όλα θα φέρουν στη δυναστεία σου ντροπή. Καταστρέφοντας έθνη πολλά, τον ίδιο τον εαυτό σου καταστρέφεις. Γιατί και οι πέτρες από τους τοίχους θα φωνάξουν και οι ξυλοδεσχές θα αντιφωνήσουν. Αλίμονο θα πούν, σε εκείνον που χτίζει πόλεις με φόνους και που με αδικίες τις θεμελιώνει. Μάταια οι λαοί μοχθούν. Το έργο τους θα το καταστρέψει φωτιά. Και όλα αυτά προέρχονται από τον Κύριο του Σύμπαντος. Η γνώση της δόξας του Κυρίου θα γεμίσει τη γη, όπως γεμίζουν τα νερά της θάλασσας στο βάθος. Θα πούν, αλίμονος εκείνον που ποτίζει τον συνανθρωπό του με τις οργείς του τον εθιστικό κρασί, για να απολαύσει έπειτα τον εξευτελισμό του. Με ατιμία θα κορεστείς και όχι με δόξα. Σειρά σου τώρα να πιείς και να ξεγυμνωθείς. Ο Κύριος θα σου δώσει να βιάσεις το ποτήρι της οργής του και τότε η ντροπή θα επισκιάσει τη δόξα σου. Κατέστρεψες τα δάση του Λιβάνου, τα ζώα του εξολόθρευσες. Όλα αυτά θα πέσουν πάνω σου και θα τιμωρηθείς για τους φόνους που διέπραξες σε τόσες χώρες και στους κατοίκους τόσων πόλεων. Η αδυναμία των θεών της Βαβυλώνας. Τι ωφέλει το είδωλο που έφτιαξε ο τεχνίτης, η χυτή εικόνα που διδάσκει μόνο ψέματα? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει εμπιστοσύνη στους άφωνους θεούς που ο ίδιος κατασκεύασε? Αλίμονος εκείνον που λέει στο ξύλο, ξύπνα, και στο νεκρό λιθάρι, πάρε ζωή. Αυτό θα προφητέψει. Με μάλαμα είναι καλυμμένο και με ασήμι, αλλά ζωή σταλιά δεν έχει μέσα. Ο Κύριος όμως είναι εκεί, στον Άγιο του Ναού. Όλη η γη ας μείνει σιωπηλή μπροστά του. Αβακούμ, κεφάλαιο τρίτο. Όραμα για την επέμβαση του Θεού. Προσευχή του προφήτη Αβακούμ που ψάλεται σύμφωνα με το ρυθμό των θρήνων. Κύριε, άκουσα την αγγελία σου. Κύριε, φοβήθηκα αυτό που σχεδιάζεις. Πραγματοποίησε το σύντομα. Κάνε να το δώσω ζω. Στους ταραγμένους χρόνους μας δείξε μας έλεος. Ο Θεός έρχεται από τη Θεμάν. Ο Άγιος Θεός από το όρος Φαράν. Η λαμπρότητά του φωτίζει τους ουρανούς και η δόξα του γεμίζει τη γη. Η λάμψη του είναι σαν το φως του ήλιου. Ακτίνες λαμπερές σκορπιούνται από το χέρι του, όπου κρυμμένη είναι η δύναμή του. Μπροστά του προχωρεί αρρώστια. Πανούκλα ακολουθεί τα βήματά του. Πατάει το πόδι του στη γη και αυτή τραντάζεται. Ρίχνει στα έθνη τη ματιά του και σκυρτούν. Πανάρχια βουνά ταρακουνιούνται, αιώνιοι λόφοι υποχωρούν που από παλιά πάνω από αυτούς περνούσε. Τις κουσάν βλέπω τις σκηνές να χαμηλώνουν από φόβο και τρέμουν τα σκηνώματα της μαδιά μου. Κύριε, ενάντια σε ποιον στρέφεται ο θυμός σου? Μήπως ενάντια στους ποταμούς ή στη βαθιά τη θάλασσα, ώστε να ανεβαίνεις πάνω στα λογά σου, στις άμαξές σου που στη νίκη σε οδηγούν? Βγάλε το τόξο σου, βάλε τα βέλη στη χορδή. Σχίζεις τη γη και αναπηδούν ποτάμια, σε βλέπουν τα βουνά και τρέμουνε. Κατακλυσμός νερών ποτίζουνε τη γη, η άβυσσος κάτω από τη γη μου γκρίζει, τα κύματά της ανεβαίνουν υψηλά. Ο ήλιος και το φεγγάρι σταθμεύουν στην κατοικία τους. Κρύβονται μπρος στα φωτεινά σου βέλη που σφυρίζουν, μπροστά στις εκτυφλωτικές της λόγχης σου αστραπές. Θρασκελάς με θυμό τη γη, στην οργή σου καταπατείς τα έθνη. Βγήκες για να βοηθήσεις το λαό σου, για να σώσεις τον εκλεκτό σου. Τη στέγη γκρέμισες από το μέγαρο του ασεβή. Ξεσκέπασες πλήρως τα θεμέλια. Οι αρχηγοί του θέλανε να μας διασκορπίσουν, όρμησαν σαν ανεμοστρόβιλος, με χαρά πως το κρυσφύγετό τους θα μας μεταφέρουν, έτοιμοι κρυφά να θυσιάσουν τα θύματα τους. Εσύ όμως διατρύπησες τα κεφάλια τους με τις ίδιες τους τυλόκες. Μετά λογά σου ανοίγεις δρόμο να περάσεις μέσα από τα φρισμένα κύματα της θάλασσας. Όταν ο Κύριος με έκανε να τα δω όλα αυτά, με συνεπήρε τρόμος. Σαν άκουσα αυτή τη δυνατή φωνή, τα χείλη μου άρχισαν να τρεμοπαίζουν. Τα γόνατά μου λίγησαν και όλο το σώμα μου διαλύθηκε. Ακόμα πρέπει να περιμένω ακίνητος
τη μέρα που καταστροφή θα φέρει στο λαό που μας επιτίθεται. Κι αν τώρα οι σικές δεν έχουν πια καρπό, στα φύλλα κι αν δεν δίνουνε τα μπέλια, κι αν απομένουν άκαρπες οι ελιές και δεν βγαίνουν σοδιές από τα χωράφια, κι αν πρόβατα δεν έχουν τα μαντριά και δεν υπάρχουν ευώδια στους στάβλους, ωστόσο εγώ θα αναγαλιάζω για τον Κύριο. Θα χαίρομαι γιατί ο Θεός με βοηθάει. Ο Κύριος είναι ο Θεός μου, είναι η δύναμή μου. Με κάνει σαν το ελάφι γοργοπόδαρο. Φέρνει τα βήματά μου στις κορφές.